Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 28 Σεπτεμβρίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Thrakis. Μέσα σε κλίμα πολιτικής πόλωσης ψηφίστηκε χθες στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα της πρώτης αξιολόγησης για την εκταμείευση του τελευταίου τμήματος της δόσης των 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η συνεδρία ήταν εκρηκτική και σε πολλά σημεία δεν έλειψαν προσωπικοί χαρακτηρισμοί, με κυρίαρχο θέμα το υπερταμείο και της ΔΕΚΟ που κατευθύνεται σε αυτό. Το πολυνομοσχέδιο ψηφίστηκε από 152 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Ο κ. Σέλτσας έλειπε λόγω προβλήματος υγείας και χωρίς να υπάρχουν απρόοπτα. Όχι, ψήφισαν 141 βουλευτές, ενώ συνολικά υπήρξαν 6 ακόμα απουσίες από την αντιπολίτευση. 31 βουλευτές από Νέα Δημοκρατία, Χρυσή Αυγή, Δημοκρατική Συμπαράταξη, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Ποτάμι, Ένωση Κεντρών, καθώς και η Στάθης Παναγούλης και Λεωνίδας Γρηγοράκος. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση με την οποία διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΦ. Η πολιτική αντιπαράθεση χτύπησε κόκκινο. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κότσια για ουσιαστικό διάλογο για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών. Επίθεση με αιχμή το υπερταμείο, τις ασφαλιστικές και εργασιακές ρυθμίσεις εξαπέλυσε η αξιωματική αντιπολίτευση. Οξία και εφόλη τη ύλη ήταν η σύγκρουση του Πρωθυπουργού με τον αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση με αφορμή την προημερησία διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για την Παιδεία. Συγκεκριμένα, δερμή κατηγορώ κατά τη διαπλοκή και σε αυτό το πλαίσιο, κατά του παλιού πολιτικού συστήματο και των συστημικών μέσων μαζική επικοινωνία, για τη στάση του με αφορμή το διαγωνισμό για τι τηλεοπτικέ άδειε, εξαπέληξε ο Αλέξη Τσίπρα, απαντώντα παράλληλα στι συκουφαντίε, τα ψέδη και τι θεσμικέ εκτροπέ τη αξιωματική αντιπολίτευση. Και προσέξτε, κανείς άλλος δεν έχει σπεύσει να το πει αυτό. Ούτε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με το οποίο δηλώσατε στην Washington Post ότι ταυτίζεστε απόλυτα, κόσμος το έχει τούμπανο, εσείς κρυφό καμάρι, φανερώσατε το καμάρι σας στην Αμερική στο πρόσφατο ταξίδι σας. Είστε βασιλικότεροι του βασιλέως, θα έλεγα. Και βεβαίως θα ήθελα σήμερα και σε αυτό το σημείο να δώσετε κάποιες εξηγήσεις. Να δώσετε κάποιες εξηγήσεις τι εννοείτε όταν λέτε ότι ταυτίζομαι απόλυτα με τις απόψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στα θέματα της αγοράς εργασίας και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Είτε είχαμε είτε δεν είχαμε υποχρεώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς αυτό το πρόσωπο θα δείχναμε απέναντι σε αυτούς που έχουν ανάγκη, στους ανυπεράσπιστους ανθρώπους, και δεν θα υποστηρίζαμε αυτούς που κλείνουν τα σύνορα και πετάνε δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες σε ανυπεράσπιστους ανθρώπους. Και αφιερώσατε ένα δεκάλεπτο διαφημίζοντας τη συνέντευξή μου στη Washington Post. Σας ευχαριστώ γι' αυτό, αλλά μάλλον δεν την διαβάσατε καλά, διότι για άλλη μια φορά διαστρεβλώσατε πλήρως αυτά τα οποία είπα. Καταθέτω λοιπόν τη συνέντευξη στα πρακτικά. Μελετήστε τις αγγλικά, γιατί είναι πράγματι πολύ σημαντικό να μάθουμε αν πέρυσι τέτοια εποχή υπήρχε σχέδιο εξόδου της χώρας από το ευρώ. Είναι σημαντικό να μάθουμε αν το σχέδιο αυτό που δήλωσαν ότι το προετοίμαζαν οι υπουργοί της προηγούμενης κυβέρνησης ήταν εν γνώση σας, όπως οι υπουργοί αυτοί ισχυρίζονται. Διπλή ψήφο στήριξη στο γιαούρτι και στη φέτα δίνει η Κομισιόν, υιοθετώντας τα επιχειρήματα που διατυπώνει η ελληνική πλευρά για μπλόκο στη χρήση της ονομασίας τους από άλλες χώρες. Το θέμα με το γιαούρτι ανέκυψε το περασμένο Απρίλιο, όταν η Τσεχία ζήτησε και πήρε το πράσινο φως από την Κομισιόν να χρησιμοποιήσει γαλακτοκομικά προϊόντα στον όρο ελληνικό γιαούρτι. Ωστόσο, η υπόθεση παίρνει θετική τροπή για την Ελλάδα με τον Επίτροπο για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων της Ανδριουκάιτης με παρέμβασή του να υπογραμμίζει ότι ελληνικό γιαούρτι είναι αυτό που παράγεται στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ο Επίτροπος, απαντώντας σε αντίστοιχη επιστολή του κ. Αποστόλου, με την οποία ο Έλληνας Υπουργός εξέφρασε στη ρητή διαφωνία της χώρας μας στη χρήση του όρου ελληνικό γιαούρτι από τη Τσεχία, υιοθετεί την ουσία των επιχειρημάτων που διατυπώνει η ελληνική πλευρά και δηλώνει ρετά ότι η ονομασία ελληνικό γιαούρτι είναι αποδεκτή από την Κομισιόν ως ένδειξη προέλευσης, δηλαδή γιαούρτι που προέρχεται από την Ελλάδα, και ότι η χρήση του όρου ελληνικό γιαούρτι για τα προϊόντα που παράγονται εκτός Ελλάδας θα αποτελούσε εξαπάτηση των καταναλωτών. Ειδικότερα στην επιστολή του Επιτρόπου αναφέρονται τα εξής.
Πρώτον, η ονομασία ελληνικό γιαούρτι είναι αποδεκτή από την Επιτροπή ως ένδειξη προέλευσης, δηλαδή γιαούρτι που προέρχεται από την Ελλάδα. Ιδιαίτερα η χρήση του όρου ελληνικό γιαούρτι για τα προϊόντα που παράγονται εκτός Ελλάδος θα εξαπατούσε τους καταναλωτές και θα δημιουργούσε άδικο ανταγωνισμό στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, το να ονομάζεται γιαούρτι που δεν προέρχεται από την Ελλάδα ως ελληνικό γιαούρτι και να αναφέρει το αληθινό μέρος της παρασκευής του στην επισήμανση δεν είναι αρκετό για να αποφύγει ή να επανορθώσει το παραπλανητικό χαρακτήρα του ονόματος ελληνικό γιαούρτι σχετικά με τη χώρα προέλευσης. Δεύτερον, όσον αφορά άλλες ονομασίες όπως γιαούρτι ελληνικού τύπου ή γιαούρτι ελληνικού τρόπου στυλ ή γιαούρτι ελληνικής συνταγής, η Επιτροπή εκτιμά ότι αυτές οι ονομασίες μπορεί να γίνουν αποδεκτές ώστε να υποδείξουν ότι τα γιαούρτια έχουν παχιά και κρεμώδη υφή λόγω των ιδιαίτερων μεθόδων παραγωγής. Η προοπτική να παραπλανήσουν τους καταναλωτές πρέπει να εκτιμηθεί για κάθε μία περίπτωση ξεχωριστά, έχοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, όπως επίσης και την παρουσίαση και άλλες επιπλέον πληροφορίες που δίνονται με την επισήμανση των τροφίμων. Και τρίτον, η πρόθεση της Επιτροπής είναι να συνεισφέρει σε μια λύση σχετικά με την ονομασία ελληνικό γιαούρτι, όπως περιλαμβάνεται στην πρόταση νομοθεσίας που κοινοποιήθηκε από τις τσεχικές αρχές. Την ίδια ώρα, θετική εξέλιξη σημειώνεται στο θέμα της προστασίας της φέτας στη συμφωνία με τον Καναδά, καθώς η ελληνική πλευρά κρατά, σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου, μια δέσμευση αντίστοιχη με τη Συμφωνία της Νότιας Αφρικής, καθώς θα δοθεί η δυνατότητα αναθεώρησης της συμφωνίας εντός της μεταβατικής περίοδου. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή δεσμεύεται μέσα σε 5 χρόνια το αργότερο να κάνει χρήση των απαραίτητων μηχανισμών, ώστε όλες οι ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις περιλαμβανομένες της φέτας να απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο προστασίας του Καναδά. Σε αυτό το σημείο, να ανοίξουμε ένα πολιτικό παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον συντονιστή της Τομεακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νομούρο Δόπης, τον κύριο Σταμάτη Σακελίων. Κύριε Σακελίων, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για τη συζήτηση. Αν μπορείτε λίγο πιο δυνατά. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Να ξεκινήσουμε από την παιδεία και τη συζήτηση προημερήσιας διατάξεως που γίνεται στη Βουλή. Πολύ ωραία. Υπάρχουν λύσεις για μια καλύτερη παιδεία, γιατί συνήθως χαμένοι σε αυτή την περίπτωση είναι οι μαθητές. Όσος παρακολούθησε τη συζήτηση, θα κατάλαβε με απόλυτη ταφήνεια δύο ξεκάθαρες διαφορετικές οπτικές. Από τη μία αυτή τη κυβέρνηση που θέλει να υπερασπιστεί το δημόσιο σχολείο, ούτως ώστε, όπως είπε και ο Υπουργός Παιδείας, όλα τα σχολεία να γίνουν άριστα. Και από την άλλη μεριά έχουμε αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, τα σχολεία, το τελείο. Μία παιδεία στην οποία θα τη διαχωρίζει η αγορά. Άλλωστε, θυμηθείτε, κύριε Τελογκότη, ότι είχε χαρακτηρίσει τους μαθητές πελάτες, ο κύριος Μητσοτάκης. Επομένως, θα σας έλεγα μερικά πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια, σχεδόν το 90% των κενών, μήπως και 95% των κενών, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση καλύφθηκαν. Τα βιβλία είναι εκεί από το καλοκαίρι, τα σχολεία ήταν το καλοκαίρι. Να σας θυμίσω επίσης ότι οι συνάδελφοι σήμερα, οι εκπαιδευτικοί, λοιπόν, λειτουργούν σε ένα καθεστώς ελευθερίας. Αν σας θυμίσω μονάχα ότι πριν από 2 χρόνια ήταν από πάνω τους ωφέλεια και των απολύσεων με το περίφημο 15% και είχαμε και τις διαθυσιμότητες των 2.000 συναδέλφων μας της πολιτικής εκπαίδευσης. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε τη διαφορά. Ταυτόχρονα εξέλεξαν τους διευθυντές τους πράγματα πρωτόγνωρα, δημοκρατικά και σημαντικά για το δημόσιο σχολείο. Και άλλωστε και τα νέα προγράμματα σπουδών που ετοιμάζονται είναι για ένα σχολείο το οποίο θα καλεί τους μαθητές και δεν τους κάνει να βαριούνται. Μάλιστα. Κύριε Σακελίου, να πάμε τώρα στην οικονομία. Υπάρχει μέλλον για την Ελλάδα να ξαναβγεί δηλαδή στην ανάπτυξη? Χθες ψηφίστηκε και με 152 ναι και έκλεισε και η πρώτη αξιολόγηση. Ναι, κύριε Τοντοκώστη, θα είμαι και εδώ πάρα πολύ σαφής. Ασφαλώς η συμφωνία του καλοκαιριού του 2015 ήταν μια δύσκολη συμφωνία και ένας συμβιβασμός, αλλά με αρκετά ανοιχτά πεδία. Παρά την καταστροφολογία του τελευταίου καιρού, των τελευταίων μηνών, τα έσοδα πάνε καλά, όπως ανακοινώθηκαν επίσημα. Έχουμε ξεπεράσει το στόχο που είχαμε θέσει και το 2016. Και θέλω να σας πω ότι αρχές Οκτωβρίου θα ανοίξουν 4 προγράμματα του ΕΣΠΑ, θα αρχίσουν να ρίχνουν χρήμα δηλαδή στην αγορά. Όπως και του αναπτυξιακού. Να σας θυμίσω επίσης ότι
Από τα 2,8 δις της πρώτης δόσης, το 1,7 δις θα πάει για ανεξόφλητες οφειλές του δημοσίου προς προμηθευτές ιδιώτες, άρα θα πέσει χρήμα και αυτό στην αγορά. Και εγώ στέκομαι σε αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι υπάρχει πολύ ορατή πιθανότητα στα μέσα του 2017 να μπορέσουμε να βγούμε μερικώς στις αγορές. Κύριε Σαγγελούνη, οι Έλληνες όμως αντέχουν, ήδη είναι πολλά, υπάρχουν πάρα πολλοί φόροι, θα αντέξει ο Έλληνας? Θα σας απαντήσω και σε αυτό. Ασφαλώς είμαι σε θέση να γνωρίζω πάρα πολύ καλά το βάρος που σηκώνει μια μεγάλη κατηγορία συμπολιτών μας. Η πλειοψηφία, θα έλεγα. Μάλιστα. Για πρώτη φορά όμως θα ήθελα να πω και κάποια άλλα πράγματα, κύριε Τοντοπότη. Βεβαίως. Στο υπολογισμό του 2017 έχουν εγγραφεί 900 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των αδύναμων, των θυμάτων της ανθρωπιστικής κρίσης. 900 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή 900 εκατομμύρια ευρώ επίσης από την υψηλή φοροδιαφυγή έχουν αρχίσει να εισπράττονται, έχουν πιστοποιηθεί και εισπράττονται. Και όλα αυτά θα πάνε στη διάθεση να στηριχθεί ο κόσμος. Επίσης να σας πω ότι 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτά, ανασφάλιστοι, έχουν πρόσβαση πλέον στα νοσοκομεία χωρίς καμιά επιβάρυνση. Αυτό είναι μια μεγάλη ανακούφιση. Μειώσαμε κατά 15% τα τιμολόγια της ΔΕΗ για τον συνεπή, συνεπή πελάτη, αλλά και αυτόν που είναι σε ρύθμιση. Νομίζω αυτό πια το ξέρετε, από το καλοκαίρι ήδη. Μάλιστα. Δηλαδή, μέσα σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο, όλες οι κινήσεις της κυβέρνησης προσπαθούν να απαλύνουν τα βάρη που συσσωρέθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια. Να σας θυμίσω ότι παραλάβαμε μια χώρα σε χρεοκοπία, κύριε Τοντοπότη. Μάλιστα. Μια χώρα που ο πλούτος της δυστέχθηκε. Χάσαμε το 30% περίπου του ΑΕΠ μας τα τελευταία, από το 2009 μέχρι το 2014. Και πραγματικά μου προξενεί κατάπτυξη που αυτοί που οδηγήσαν τη χώρα σε αυτή την εκταθλίωση τολμούν να μας κουνά το δάχτυλο. Μάλιστα. Κύριε Σαγγελίου, να πάμε στο άλλο σχόλιο για τις τηλεοπτικές άδειες πανελλαδικής εμβέλειας, βέβαια, και μετά και την αποχώρηση του κυρίου Καλογρίτσα. Για πρώτη φορά μετά από 27 χρόνια ανομίας, ζούγκλας, μπήκε πλαίσιο. Γι' αυτό αντιδρά τόσο πολύ η Νέα Δημοκρατία και ταυτίστηκε τόσο πολύ με τους καναλάρχες. Γιατί ακριβώς μπήκε πλαίσιο. Και όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, αλλά και το υπόλοιπο Πασόκ και το ποτάμι. Είναι πρωτοφανή αυτά που γίνονται στη χώρα εδώ και 2 χρόνια. Τέτοιο λησαλαίο πόλεμο δεν έχει δεχτεί άλλη κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση. Είναι από το σύστημα διαφθοράς και διαπλοκής. Και πολύ ορθά ο Πρωθυπουργός πέταξε την πρόκληση στον κύριο Μητσοτάκη για άμεση συζήτηση για τη διαφθορά και τη διαπλοκή στην Ελλάδα. Και αυτή τη φορά, όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί να κρυφτεί. Θα υποθούν ονόματα και διευθύνσεις για όλους αυτούς που οδήγησαν τη χώρα εδώ που την οδήγησαν. Οι άδειες 240 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει, 245 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει, κύριε Τοντοκότση, το Δημόσιο Ταμείο. Και έχει πει ο Πρωθυπουργός πού θα πάνε αυτά τα χρήματα. Και θα ελέγχονται ανά 2 χρόνια οι καναλάρχες αν τηρούν τα όσα λέει η προκήρυξη. Αν τηρούν τα όσα λέει η προκήρυξη. Θέσεις εργασίας και συμβάσεις για όλα τα πάντα για το πλουραλιστικό περιεχόμενο στις ειδήσεις. Αυτή τη στιγμή, κύριε Δοκότση, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Από τα κεντρικά κανάλια ακούμε ένα μονοθεματικό δελτίο ειδήσεων. Το οποίο είναι βυθίσατε τη χώρα. Διώξε το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το μονοθεματικό δελτίο. Κύριε Σαγγελίου, συνήθως τις περισσότερες αλήθειες τις λένε τα περιφερειακά κανάλια. Ποιο είναι το μέλλον των περιφερειακών αδειών? Είναι γνωστό αυτό και ξέρουμε ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα και στα περιφερειακά κανάλια και, και αυτό το τοπίο θα ρυθμιστεί. Αλλά σε επόμενο στάδιο, όπως έχει πει ο αρμόδιος υπουργός, ο Νίκος Παπάς, και τα θεματικά και τα περιφερειακά. Και οι θεματικές άδειες και τα περιφερειακά. Αλλά αυτό είναι τώρα θέμα πλέον της κυβέρνησης, πότε θα ανοίξει και αυτό το δρόμο. Όπως και το κομμάτι του ραδιοφώνου, αλλά και, θα ξέρετε πολύ καλά γιατί είστε του χώρου, τον site, ας πούμε. Και το διαδικτυακό, ακριβώς. Των ενημερωτικών site, που υπάρχει επίσης μια ζούγκλα.
Δεν φανταζόμαι να διαφωνείτε να βγαίνει στη διάβγεια το τι πήρε ο καθένας και από ποιον για διαφήμιση. Έτσι, έτσι. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο, κύριε Σακελιούν. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτά τα ενδιαφέροντα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Στάση εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης μαζί με τους επαθήτες, ζητώντας να μην κλείσουν οι 9 μειονοτικές σχολικές μονάδες στην περιφέρεια, δίνοντας παράλληλα και ψήφισμα στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Παναγιώτη Κεραμάρη. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης μαζί με τους επαθήτες πραγματοποίησε στάση εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ζητώντας να μην κλείσουν οι 9 μειονοτικές σχολικές μονάδες στην περιφέρεια, δίνοντας παράλληλα και ψήφισμα στο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Παναγιώτη Κεραμάρη. Αντιδράμε και κάνουμε παράσταση διαμαρτυρίας εδώ για το κλείσιμο των 9 μειονοτικών σχολείων, που όμως δεν θέλουμε φυσικά να κλείσει κανένα σχολείο πανελλαδικά. Στην επικράτεια να μην κλείσει κανένα σχολείο, γιατί δεν πιστεύουμε ότι είναι λύση το κλείσιμο των σχολείων στο πρόβλημα της παιδείας. Δεν λύνονται τουλάχιστον έτσι με προχειρότητες, δηλαδή που κλείνουν τα σχολεία μας έτσι για να κλείσουν μόνο. Και δεν έχει καμία σημασία αυτό. Ναι, με 2-3 παιδιά δεν μιλάμε φυσικά, αλλά τώρα εδώ έκλεισαν σχολεία με 8 παιδιά, όπως Στροφή, Νέδα. Τα χωριά αυτά έκλεισαν με 8 παιδιά. Έτσι, με 8 παιδιά κάλλιστα μπορούσε να γίνει η εκπαίδευση. Όπως γνωρίζετε, δηλαδή, στα μειονοτικά χωριά είναι η μοίρα των χωριανών και έχουν τέτοια μικρά σχολεία, μονοθέσια και διθέσια. Πώς να κάνουμε, δηλαδή, και όταν κλείνει ένα σχολείο, στο επόμενο σχολείο που θα πάει το παιδί, οι συνθήκες είναι οι ίδιες και δεν αλλάζουν οι συνθήκες ως προς την οργανικότητα του άλλου σχολείου. Πάλι από ολιγοθέσια πάνε σε ολιγοθέσια τα παιδιά και δεν γίνεται τίποτα, δηλαδή. Έτσι, δεν μπορούμε να μιλάμε, δηλαδή, για αναβάθμιση της μειονοτικής παιδείας. Σήμερα ο σύλλογός μας αποφάσισε 2 ώρες στάση εργασίας μετά από προτροπή και του Συλλόγου Επαθητών Ροδόπης για την αντίδρασή μας, για να δείξουμε την αντίδρασή μας για την αναστολή σχολικών μονάδων στον νομό Ροδόπης, μειονοτικών σχολείων. Κάτι το οποίο έγινε στα τέλη Αυγούστου και έγινε χωρίς την συνένεση των συλλόγων τουλάχιστον που εμπλέκονται των εκπαιδευτικών στον νομό, αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Σε κάθε σχολείο το οποίο κλείνει, σαφώς και υπάρχουν και δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα. Υπάρχουν μετακινήσεις μαθητών, που είναι άκρως αντιπαιδαγωγικό. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να μην γίνεται με προχειρότητα αυτό, να υπάρχει συνένεση καθώς επίσης και των γονέων αλλά και του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου που ανήκει η σχολική μονάδα, για να μπορεί να γίνει η μετακίνηση των μαθητών με ασφάλεια και με νόμιμο τρόπο. Στην προκειμένη περίπτωση, τουλάχιστον από όσο γνωρίζουμε, ακόμη και τα σχολεία τα οποία υποδέχθηκαν τους μαθητές αυτούς των σχολείων που έχουν ανασταλεί, δεν έχουν την κατάλληλη κτηριακή υποδομή έτσι ώστε να υποδεχθούν αυτούς τους μαθητές και να μπορέσει να λειτουργήσει το σχολείο και οι μαθητές να έχουν την σωστή και κατάλληλη εκπαίδευση. Τα σχολεία τα οποία έχουν ανασταλεί δεν είχαν πάρα πολλούς μαθητές, δηλαδή είχαν κάτω από 9. Και σίγουρα κάποιος θα γυρίσει και θα πει γιατί 9 μαθητές μπορεί να λειτουργήσει σχολείο. Από εκεί και πέρα εμείς μπορούμε να απαντήσουμε ότι ναι, υπάρχει μια απόφαση του Υπουργείου Παιδείας η οποία λέει ότι κάτω από 9 μαθητές ένα σχολείο μπορεί να ανασταλεί και οι μαθητές να μετακινηθούν σε άλλη διπλανή σχολική μονάδα. Αυτό όμως θα πρέπει να έχει τη συνένεση των γονέων, όπως είπαμε, της τοπικής κοινωνίας, αλλά επίσης και του Δήμου όπου ανήκει το σχολείο για να μπορέσει να γίνεται και η μεταφορά σωστά. Και σίγουρα η εκπαιδευτική διαδικασία είναι πολύ καλύτερη όταν υπάρχουν περισσότεροι μαθητές, αλλά υπάρχει και η κτηριακή υποδομή και το κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό για να μπορέσει και να υποδεχθεί και να γίνει μια σωστή εκπαίδευση. Υπάρχει πρόβλημα και με τις μετακινήσεις και η αντίδραση της τοπικής κοινωνίας στα σχολεία αυτά. Μπορεί όχι σε όλα, αλλά σε κάποια υπάρχει μεγάλη αντίδραση. Και το βλέπουμε αυτό γιατί βλέπουμε ότι οι μαθητές δεν πάνε στο σχολείο το οποίο έχουν υποχρέωση να πάνε μετά την αναστολή της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας και κάθονται έξω από το σχολείο το οποίο είναι κλειστό και περιμένουν πότε θα ανοίξει. Αυτό βλέπουμε ότι υπάρχει η αντίδραση και θα πρέπει κάτι να γίνει. Θα πρέπει να ρωτηθούν και να υπάρχει μία συνεννόηση. Στο σημείο αυτό να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε την πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ροδόπης, την κυρία Παναγιώτα Βενετοπούλου. Κυρία Βενετοπούλου, να σας καλησπέρισω.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές μας. Είχατε σήμερα διαμαρτυρία στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ποια ήταν τα αποτελέσματα της συνάντησης μαζί με τους επαθήτες, βέβαια? Έγινε διαμαρτυρία. Ναι, είχαμε μία παράσταση διαμαρτυρία σήμερα και μία διευκολυντική στάση εργασίας 2 12 με 2 για να μπορέσουν να παραστούν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί μέλη του συλλόγου μας στην παράσταση διαμαρτυρίας που έγινε με πρωτοβουλία του Συλλόγου των Επαθητών Νομού Ροδόπης Εύρου. Και ζητήθηκε από εμάς η συμπαράσταση για την ανάκληση, την αναστολή των 6 μειονοτικών σχολείων στο νομό Ροδόπης. Αυτά ήταν τα αιτήματά σας. Υπήρχαν ουσιαστικά αποτελέσματα τη συνάντηση με τον κύριο Κεραμάρη? Το σκεπτικό της όλης διαδικασίας για την παράσταση διαμαρτυρίας ήταν ότι δεν τηρήθηκαν οι όροι οι οποίοι προβλέπονται για την αναστολή των σχολικών μονάδων. Ξέρουμε και γνωρίζουμε όλοι ότι βάσει κάποιας συγκεκριμένης νομοθεσίας, όταν ένα σχολείο έχει κάτω από ένα προβλεπόμενο αριθμό μαθητών, και αυτή τη στιγμή μιλάμε για τον αριθμό 9, θα πρέπει να υπάρχει μια αναστολή λειτουργίας, και σε περίπτωση που στα επόμενα 2-3 χρόνια υπάρχει μια αύξηση του μαθητικού δυναμικού στο σχολείο αυτό, μπορεί να λειτουργήσει ξανά η σχολική μονάδα. Στην προκειμένη περίπτωση όμως έχουμε την εξής ιδιαιτερότητα, ότι κάποια σχολεία από αυτά ναι μεν έχουν ανασταλεί. Δεν έχει γίνει όμως η όλη διαδικασία που προβλέπεται για τη μεταφορά των μαθητών. Και βλέπουμε ότι σε πάρα πολλά σχολεία γίνεται πολύ δύσκολη μετακίνηση των μαθητών στις σχολικές μονάδες στις οποίες πρόκειται να πάνε. Καθώς επίσης και δεν υπήρχε η πρόβλεψη για να υπάρχει η κατάλληλη κτηριακή υποδομή στα σχολεία τα οποία υποδέχονται τους μαθητές αυτούς. Οπότε υπήρχε μια σχετική αναστάτωση στους μαθητές μας. Και βέβαια και στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι δούλευαν, εργάζονταν στα σχολεία αυτά, υπήρχε και η πίεση του χρόνου, γιατί έγινε στα τέλη του Αυγούστου, έτσι ώστε δεν είχαν το δικαίωμα οι συνάδελφοι αυτοί να κάνουν μια αίτηση μετάθεσης, γνωρίζοντας από νωρίς την διαδικασία αυτή της αναστολής της σχολικής τους μονάδας, και έτσι αναγκάστηκαν να βρεθούν υπεράριθμοι και να τοποθετηθούν σε ένα οποιοδήποτε άλλο σχολείο του νομού. Υπήρχαν ουσιαστικές απαντήσεις από τον κύριο Κεραμάρη? Αναμενόμενες ήταν οι απαντήσεις του Περιφερειακού Διευθυντή από την πλευρά του, και σεβόμενοι βέβαια το θεσμό τον οποίο υπηρετεί, σαφώς και πρέπει να ακολουθεί τους νόμους. Ο νόμος είναι συγκεκριμένος από την θέση του. Είχε το απόλυτο δίκιο. Βέβαια και εμείς, σεβόμενοι το θεσμό τον οποίο υπηρετούμε, για να προασπίσουμε τα δικαιώματα και των εκπαιδευτικών συναδέλφων μας αλλά και των μαθητών μας, είχαμε την αντίθετη άποψη. Από την πλευρά του κύριος Περιφερειακός βέβαια δεν ήταν καθαρά αρνητικός στο κλείσιμο των σχολείων αυτών. Σαφώς και είπε ότι αν υπάρχει αύξηση των μαθητών, υπάρχει η πρόβλεψη να ανοίξουν ξανά οι σχολικές μονάδες. Όσα έχουν συμφωνηθεί, όσα έχουν κλείσει, αυτό που αναφέρεστε, με ποια εκπαιδευτικά κριτήρια ζητάτε να λειτουργήσει? Με 3-4 μαθητές, τον νόμο όπως προαναφέρεται λέει 9. Μπορεί να παρέχει ουσιαστική μόρφωση στους μαθητές, και δεν αναφέρουν βέβαια στο οικονομικό. Κοιτάξτε να δείτε, ναι, σαφώς. Κοιτάξτε να δείτε, όταν μια σχολική μονάδα λειτουργεί με όλα αυτά που προβλέπονται, σαφώς και παρέχεται μια καλύτερη εκπαίδευση στους μαθητές μας. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι ένα μικρό σχολείο, το οποίο έχει λίγους μαθητές, ένα ή δύο δασκάλους, δεν έχει την κατάλληλη η επιμόρφωση που χρειάζεται. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούμε να κοιτάμε μόνο αυτό. Σαφώς και θα υπάρχουν σχολικές μονάδες οι οποίες θα έχουν όλες τις ειδικότητες για να μπορέσει να υπάρχει η ολοκληρωμένη εκπαίδευση στο μαθητή. Από την άλλη όμως θα πρέπει να κοιτάξουμε και τους άλλους παράγοντες. Το κοινωνικό περιβάλλον του μαθητή, το χώρο στον οποίο ζει, η απόσταση η οποία έχει η μία σχολική μονάδα με την άλλη και η μετακίνησή του να μην δυσκολεύει την όλη διαδικασία. Και μάλιστα, την ψυχολογία του μαθητή. Μάλιστα. Κύριε Βεντοπούλου, τελειώνοντας, οι μειονοτικοί σύλλογοι και δήμοι, μήπως δεν ενδιαφέρουν για λόγους εκπαιδευτικούς να μην κλείσουν τα σχολεία? Μήπως ενισχύεται άθελά σας με αυτές τις απόψεις, δεν ξέρω. Ποιο είναι το σχόλιο σας πάνω σε αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία το τι προσβλέπει ο καθένας. Ούτε μπορώ να ξέρω το τι έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Για μας το μόνο το οποίο είχαμε μπροστά μας ήταν η εκπαιδευτική διαδικασία, δεν προβάλαμε τίποτε μα τίποτε άλλο. Έκπληκτη είδα και άλλους τοπικούς άρχοντες, να το πω έτσι, να παρευρίσκονται στη συγκεκριμένη συγκέντρωση. Εμείς ήμασταν εκεί μόνο για το εκπαιδευτικό κομμάτι και για τίποτε μα τίποτε άλλο. Μάλιστα, άλλωστε δεν είστε μόνο εσείς, ήταν και για τη Δήμο Ροδόπης ακριβώς αυτό που αναφέρεστε. Σαφώς, εμάς μας ήρθε η πρόσκληση ότι θα γίνει για την ανάκληση των σχολικών μονάδων η συγκεκριμένη συγκέντρωση, και
αποδεχθήκαμε την πρόσκληση, γιατί και δικοί μας συνάδελφοι, μέλη του συλλόγου μας, εργάζονται σε αυτά τα σχολεία, σε αυτές τις σχολικές μονάδες που έχουν ανασταλεί. Οπότε ήταν χρέος μας να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των συναδέλφων μας, αλλά και των μαθητών μας. Γιατί και οι μαθητές αυτοί είναι μαθητές μας και οι συνάδελφοί μας εργάζονται σε αυτά τα σχολεία και σαφώς περιμένουν τη δική μας βοήθεια και τη δική μας συμπαράσταση. Μάλιστα. Κυρία Βανιτοπούλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Ο φετινός εορτασμός της Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού έχει ως θέμα την προσβασιμότητα τουρισμός για όλους. Για τον λόγο αυτό, ο Περιφερειάρχης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γιώργος Παυλίδης έστειλε το δικό του μήνυμα. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού, ο Περιφερειάρχης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γιώργος Παυλίδης έστειλε το εξής μήνυμα. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αναδεικνύει τον τουρισμό ως πυλώνα ανάπτυξής της μέσα από μια ολοκληρωμένη πολιτική, η οποία δεν μένει μόνο σε δράσεις προβολής, αλλά κυρίαρχα προχωρά στη δημιουργία και βελτίωση υποδομών. Τα δεδομένα τα οποία έχουμε δείχνουν ξεκάθαρα την αύξηση των τουριστών και επιβεβαιώνουν την εικόνα. Παρά τα γενικότερα προβλήματα, οι κινήσεις που έγιναν με στοχευμένες δράσεις προβολής σε συγκεκριμένες αγορές απέδωσαν. Η Ελστάτ, ανακοινώνοντας τα επίσημα στοιχεία για το έτος 2015 που αφορούν αφίξεις και διανυκτερεύσεις σε καταλήμματα ξενοδοχειακού τύπου, δεν προσμετρούνται τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, δίνει για την περιφέρειά μας αυξημένα μεγέθη σε σχέση με το 2014 κατά 9,8% και 6,6% αντίστοιχα. Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Παυλίδης δήλωσε για το φετινό θεματικό εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εύκολης προσβασιμότητας τόσο για τους πολίτες της περιοχής μας, αλλά για τους επισκέπτες μας. Άτομα με προβλήματα κινητικότητας, οικογένειες με μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι, αλλά και γενικότερα όλοι μας σε κάποια στιγμή της ζωής μας θα επωφεληθούμε από τη βελτίωση των υποδομών προσβασιμότητας. Η κοινωνία μας τις χρειάζεται. Έχουμε δρομολογήσει έργα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ που βελτιώνουν την προσβασιμότητα. Χρηματοδοτούνται τόσο από ίδιους πόρους της περιφέρειας, αλλά και μέσω της Όχι Εγνατία με έργα ανάδειξης και βελτίωσης πολιτιστικών τουριστικών πόρων μέσα από το πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και άλλων που έχουν τεθεί στη διάθεση φορέων. Έτσι, η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και κατά συνέπεια και των επισκεπτών μας θα γίνουν πράξη. Το όραμά μας να γίνει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα στην επόμενη πενταετία τουριστικός προορισμός Αριστείας θα επιτευχθεί και είναι σημαντικό να φροντίσουμε να είναι προσβάσιμη για όλους, καταλήγει ο Περιφερειάρχης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γιώργος Παυλίδης. Να πάμε τώρα σε ένα ρεπορτάζ από τις ΣΕΡΣ που αφορά μια κλοπή σε τριφυλόσπορο. Δεν μπορεί να πιστέψει στα μάτια του ο κύριος Παντελής Παπανικολάου, αγρότης από την περιοχή του Νέου Σκοπού, όταν επισκέφθηκε στην αποθήκη στην οποία φυλάσσονταν 1500 κιλά τριφυλόσπορος. Άγνωστη ποντική είχαν τρυπώσει μέσα και είχαν αφαιρέσει περίπου 30 σακιά με μοναδική δεξιοτεχνία. Έγινε μια κλοπή από αυτό το χώρο. Μου πήραν γύρω στους 1500 κιλά τριφυλόσπορο. Ήταν σακιασμένος, τον φορτώσανε, τον πέρανε πάνω από την καρότσα που του είχα μέσα στην αποθήκη στο υπόστεγο, τον μεταφέρανε γύρω στα 40 μέτρα, από εκεί είχαν χρησιμοποιήσει κάτι σωλήνες σε στυλ έτσι, το τραβάγαν δηλαδή αυτό, το κάνανε σαράμπα και από εκεί του μεταφέραν άλλα 30 μέτρα και το πήραν. Mm-hmm. Ναι. Εδώ από το δικό σας το προσωπικό. Από αυτό, ναι, από αυτό το χώρο το πήραν. Αυτό έγινε την Πέμπτη το βράδυ, μετά τις 12, γιατί 12 η ώρα εγώ γύρισα από τη δουλειά μου. Mm-hmm. Και άφησα το μηχάνημα εδώ πέρα και έφυγα. Σύμφωνα πάντα με τον κύριο Παπανικολάου, οι δράστες πρέπει να τον παρακολουθούσαν, καθώς γνώριζαν πότε απουσίαζε από την αποθήκη του. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι με παρακολουθούσαν. Γιατί αφήνω το τραχτέρ μου και παίρνω το αυτοκίνητο και πηγαίνω στο σπίτι μου. Mm-hmm. Οι ώρες που πάω και γυρίζω εδώ δεν είναι στάνταρ. Ό,τι ώρα έρχομαι, όποτε ώρα με βολεύει, έρχομαι, φεύγω. Άρα με παρακολουθούσαν. Και είδαν ότι απουσιάζω και τον. Τι έγινε αυτή η κλοπή. Τι σημαίνει τώρα αυτή η κλοπή, τι σημαίνει για εσάς, γιατί φαντάζομαι με αυτά θα βγάζετε κάποια χρήματα. Αυτή η κλοπή είναι ότι πέρα που κοστίζει ο σπόρος που θα πούλαγα ένα μέρος, το υπόλοιπο είναι ότι θα το χρησιμοποιούσα και για δικιά μου χρήση. Θα σπέρνα τα χωράφια μου. Mm-hmm. Που τώρα, ας πούμε, δηλαδή για να αγοράσω αυτό το σπόρο, πρέπει να πληρώσω πάλι ένα μέρος χρημάτων, συν την κλοπή, άρα ανεβαίνει ας πούμε το ποσό. Πιστεύω ότι αυτή η ζημιά είναι γύρω στα 6 με 7 χιλιάρικα. Μεγάλη ζημιά. Αρκετή ζημιά τώρα, ξέρω εγώ, έτσι νομίζω. Παράλληλα, ο ίδιος απευθύνει και έκκληση σε όποιον είδε κάτι, γνωρίζει κάτι σχετικά με τον τριφυλόσπορο και με τα σακιά τα οποία χάθηκαν, να τον ειδοποιήσει αμέσως προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες και να οδηγηθούν στις αρχές. Λέω, ας πούμε, ότι αυτός είναι όγκος. Τώρα ήταν γύρω στα 30 σακιά. Αν κάποιος, ας πούμε, ξέρω εγώ, είδε κάποιο φορτηγάκι, κάπου κατεβάσανε ή τα λοιπά, κάτι τέλος πάντων που τον παρακίνησε μια υποψία, ας επικοινωνείς μαζί μου, mm-hmm. για να δούμε, ας πούμε, για να μήπως μπορέσουμε και βρούμε, τέλος πάντων, αυτό το σπόρο. Έχετε ενημερώσει την αστυνομία? Ναι, έχω κάνει καταγγελία, έχω κάνει μήνυση
τη διαδικασία όλη αυτή που χρειάζεται. Και ήρθαν οι άνθρωποι εδώ, είδανε τον τρόπο που τα πήραν, πήραν αποτυπώματα, τώρα από εκεί πέρα. Ωστόσο, ο ίδιος τονίζει πως πλέον θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μην κινδυνεύσει ξανά στο μέλλον η περιουσία του. Ναι, τώρα ας πούμε, λίγο είναι να γελάμε, αλλά σκεφτόμαστε να βάλουμε κάμερες για να ελέγχουμε το χώρο μέρα νύχτα, γιατί ξέρω εγώ, αρχίζουμε και φοβόμαστε και για τα μηχανήματα, φοβόμαστε, είναι η περιουσία μας εδώ πέρα, είναι όλος ο βιός μας. Να παραμείνουμε στις Σέρρες και να δούμε το ρεπορτάζ που αφορά την πώληση του ελληνικού γιαουρτιού στη πόλη των Σέρρων. Διπλή ψήφο στήριξη στο γιαούρτι και στη φέτα δίνει η Κομισιόν υιοθετώντας τα επιχειρήματα που διατυπώνει η ελληνική πλευρά για μπλόκο στη χρήση της ονομασίας τους από άλλες χώρες. Το θέμα με το γιαούρτι ανέκυψε τον περασμένο Απρίλιο, όταν η Τσεχία ζήτησε και πήρε το πράσινο φως από την Κομισιόν να χρησιμοποιήσει γαλακτοκομικά προϊόντα της στον όρο ελληνικό γιαούρτι. Ωστόσο, η υπόθεση παίρνει θετική τροπή για την Ελλάδα, με τον Επίτροπο για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, Βενέτης Αντριουκάιτς, την παρέμβασή του να υπογραμμίζει ότι το ελληνικό γιαούρτι είναι από όπου παράγεται στην Ελλάδα. Στο άκουσμα της είδησης, η Κτηνοτρόφη των Σερών δηλώνει ικανοποιημένη από τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Αυτό είναι καλό για μας, αρκεί να το διατηρήσουν, να το εφαρμόσουν οι κυβερνήσεις μας. Αν το κάνουν αυτό, είναι καλό. Το θέμα είναι ότι πάντα κάποιοι επιτίδιοι βρίσκουν τα παράθυρα, βρίσκουν τον τρόπο να παρακάμψουν αυτό που λέγεται ελληνικό. Γιατί ο μεγάλος ανταγωνισμός και το μεγάλο κέρδος αποφέρει αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι ένα από τα ευχάριστα νέα που σαν κτηνοτρόφοι το ελπίζουμε και το ευελπιστούμε. Γιατί αν αναλογιστούμε τα προϊόντα που μας φέρνουν από το εξωτερικό, είναι όλα κατωτέρας ποιότητος. Έχουμε παραδείγματα, άρχισαν να ταΐζουν τις αγελάδες, τις τρελάναν. Το ίδιο συμβαίνει και με το γάλα, τα οποία βόσκουν όλη την ημέρα στα λιβάδια. Αυτό δεν είναι και τόσο ευχάριστο, διότι εγώ το αποκαλώ λίβαδα αυτά. Κάθε χιλιόμετρο έχει από μία καμινάδα, έχουν εργοστάσια περιόριστα που καταλήγουν με τη βροχή πάλι στο χόρτο. Τα ελληνικά προϊόντα που ταΐζουμε είναι εξαιρετικής ποιότητος. Μπορώ να σας πω, τα καλαμπόκια τα δικά μας πάνε τα περισσότερα για παιδικές τροφές. Μετά είναι το κοστολόγιο, επειδή τους διευκολύνει αυτός λίγο περισσότερο. Συγκεκριμένο, ο Επίτροπος, απαντώντας σε αντίστοιχη επιστολή του κ. Αποστόλου, με την οποία ο Έλληνας Υπουργός εξέφρασε τη ρητή διαφωνία της χώρας μας στη χρήση του όρου ελληνικό γιαούρτι από την Τσεχία, υιοθετεί την ουσία των επιχειρημάτων που διατυπώνει η ελληνική πλευρά και δηλώνει ρητά ότι η ονομασία ελληνικό γιαούρτι είναι αποδεκτή από την Κομισιόν ως ένδειξη προέλευσης, δηλαδή γιαούρτι που προέρχεται από την Ελλάδα, και ότι η χρήση του όρου ελληνικό γιαούρτι για τα προϊόντα που παράγονται εκτός Ελλάδας θα αποτελούσε εξαπάτηση των καταναλωτών. Όσες και δικλείδες να υπάρχουν, πιστεύω ότι πάντα μπορεί να υπάρχει πρόβλημα. Περισσότερο και καλύτερο είναι το θέμα παιδείας και θέμα καταναλωτή. Να ζητάει αυτό που πράγματι αγοράζει. Να είναι σωστό. Οπωσδήποτε θα βοηθήσει ο Έλληνας κτηνοτρόφος, και θα ήθελα να πω δύο λόγια για το κοινό. Να προσέξουν να παίρνουν ελληνικά προϊόντα. Είναι πολύ καλά. Είναι αρίστης ποιότητος. Και να μην βασίζονται στα ξένα προϊόντα. Οπωσδήποτε, διότι στα ράφια δεν βλέπουμε τίποτα να αγοράζει ο κόσμος ξένο γιαούρτι. Όλα τα βαφτίσαν ελληνικά. Όλα τα βαφτίσαν ελληνικά και εμείς, σαν παραγωγή, ζοριζόμαστε πάρα πολύ. Την ευχάριστη αυτή εξέλιξη σχολίασε με δηλώσεις του σήμερα και ο πρόεδρος της Κρικρή, ο κ. Παναγιώτης Τσινάβος. Πράγματι, σήμερα υπάρχει μία ανακοίνωση, δεν μας έχει έρθει ακόμη επίσημα, ότι υπάρχει από την Κομισιόν μία προστασία, θα έλεγα, του ελληνικού γιαουρτιού, ότι ελληνικό γιαούρτι θα λέγεται μόνο αυτό που παράγεται στην Ελλάδα. Αυτό μας ενισχύει το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα στην προσπάθειά μας το να εξάγουμε τα προϊόντα μας έξω, και ήδη η εταιρεία μας, η Κρικρή, πρωτοστατεί στις εξαγωγές, αφού σας είπα ότι ήδη σε 23 χώρες εξάγουμε, και αυτό θα είναι ένα κουράγιο μας δίνει στο να προσπαθήσουμε ακόμη περισσότερο. Να περάσουμε τώρα σε αθλητικές μας ειδήσεις. Νέο φιλικό αγώνα προετοιμασίας δίνει ο Παθρακικός με αντίπαλο τον Άρη το Σάββατο στις 4.30 το απόγευμα στο Δάκο Μωτινής.
Η ομάδα του Πανθρακιού συνεχίζοντας στους φιλικούς αγώνες, αφού δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το πρωτάθλημα της Football League, αναμένεται τουλάχιστον σε 2 εβδομάδες να ξεκινήσει, έκλεισε δυνατό φιλικό αγώνα το Σάββατο το απόγευμα στις 4:30 στο Δάκο Μωτινής με αντίπαλο τον Άρη Θεσσαλονίκης. Θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες και οι θύρες που θα λειτουργήσουν, καθώς και οι τιμές των εισιτηρίων του φιλικού. Όσον αφορά τις προπονήσεις της ομάδας, οι ποδοσφαιριστές του Πανθρακιού επανήλθαν στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων την Τρίτη, ξεκινώντας την προετοιμασία τους για το φιλικό με τον Άρη. Το πρωί της Τρίτης, ένα γκρουπ παικτών έκανε προπόνηση δύναμη σε ισοκινητικό δυναμόμετρο. Το απόγευμα, το πρόγραμμα στο αθλητικό κέντρο περιλάμβανε προθέρμανση παιχνίδια κατοχής και μετάβασης. Την Τετάρτη, η ομάδα του Πανθρακιού είχε προπόνηση στις 4:30 το απόγευμα, με περισσότερο τακτική στο παιχνίδι. Στο σημείο αυτό έφτασε το τέλος το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη τηλεόραση του Art Channel Thrakis. Τελευταία νέα της ημέρας γύρω στα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.